Εδώ λοιπόν, χαμός γίνεται εδώ πέρα, λέμε. Εδώ. Τι, γιατί δεν έχουμε σήμερα. Θεματάρες, πάμε να δούμε πόρον. Έχει γίνει ένας χαμός στο Twitter μεταξύ του Νίκου Χατζηνικολάου και του Κώστα Βαξεβάνη. Βαγγέλης Καράλης κοντά μας να μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει γίνει. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έτσι ακριβώς με τους δύο. Σου λες είσαι τόσο κάποιο γάμο, είσαι κάποιο να βαφτίσει. Γεια σας, γεια σας. Είναι όλοι αγαπημένοι εδώ. Όλοι αγαπημένοι. Αμοιβαία είναι αυτά. Σύντροφοι στο ΣΥΡΙΖΑ είσαστε με τον κύριο Καράλη. Ναι, 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 μαζί. Πάμε παρέα. Παρέα πάτε, μάλιστα. Η εκτίμηση είναι αμοιβαία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα με την κυρία Κωνσταντινίδου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα μια περίεργη κόντρα είχαμε στο διαδίκτυο ανάμεσα στον κύριο Χατζηνικολάου και στον κύριο Βαξεβάνη. Μισό λεπτά. Με τους δύο εκδότες. Εσύ έγραψε τον τίτλο. Βεβαίως. Λάθος ο τίτλος σου. Γιατί? Βάζεις τον Κώστα Βαξεβάνη πρώτο, ΣΥΡΙΖΑΝΤΑ, συγγνώμη κιόλας. να ακολουθήσουμε την ιστορία του καθενός και, και την εκδοτική δύναμη του καθενός και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να γίνει αλλαγή στον αέρα να τον ανάμεσα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Κώστα Βαξεβάνη. Ναι. Εδώ αυτά μπαίνουν ως υποσυκτικές αυτά. Ναι. Μπορεί να δημιουργήσει άλλο πρόβλημα. Είναι λάθος, τι να κάνουμε. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη, ανθρώπινα όλα συμβαίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Ο καθένας κρίνει αντικειμενικά. Ρε φίλε, ποιος είναι τώρα πρώτο όνομα από τους δύο. Κρίνει αντικειμενικά. Ποιος είναι την ιδεολογία και την. Και κρίνω και αντικειμενικά. Άρα από την ιδεολογία σου. Όχι από την ιδεολογία. Ο Βαξεβάνης είναι σήμερα. Εσύ συγγνώμη, είστε δυνατοί. Ο Βαξεβάνης είναι δυνατοί. Δυο λεπτά. Και ο ένας πουλάει πόσες χιλιάδες φίλοι, ο άλλος πουλάει λιγότερα. Ο Βαξεβάνης έχει άλλη ιστορία. Έχει το ίδιο πράγμα. Είναι με την κυβέρνηση. Ίδια βαρύτητα έχει ο Νίκος. Όλες οι κινήσεις του είναι με την κυβέρνηση. Χωρίς να τον Κώστα Βαξεβάνη, αλλά δεν είναι και το ίδιο πράγμα. Είναι πρώτο τώρα. Είναι κυβερνητικό. Πάντω πουλάνε και οι δύο. Καθαρό. Όχι το ίδιο. Από εκεί και πέρα. Γνωστός ο Χατζηνικολάου, είναι πιο παλιός. Έτσι, δεν μετράμε με άξονα τηλεόρασης. Και λόγω τηλεόρασης. Δεν μετράμε με άξονα τις πωλήσεις, μετράμε με άξονα τη βαρύτητα, τη δημοσιογραφική του καθενός. Αυτό προφανώς λέει και ο κύριος Καμπόρης. Δεν υστερεί και ο Βαξεβάνης. Σε καμία του περίπτωση. Μα κύριε μου, λέμε, ανάμεσα στους δύο. Αν είχαμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, εσάς ποια βάζαμε πρώτη. Την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι λέμε τώρα. Εδώ αυτή τη στιγμή ο Βαξεβάνης είναι. Τώρα αν είχαμε. Οι κινήσεις σε όλες κυβερνητικές. Εσάς, συγγνώμη, και την κυρία εδώ, την κυρία Βούρση. Ποια τη δύο βάζαμε πρώτη. Πάρτε την κυρία Βούρση, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Και θα γινόταν τώρα. Δεν με πειράζει. Εσείς κύριε Βούρση. Ούτε και εγώ έχω πρόβλημα. Είναι θέμα αρχαιότητας. Οπότε θα παίρνουμε και οι δυο. Ποια είναι πιο αρχαία. Ποια είναι πιο αρχαία της γιος σας. Ο πιο παλιός μπαίνει πρώτος. Άρα ο κύριος Χατζηνικολάου έπρεπε να μπει πρώτος. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, το βρήκαμε. Λόγω ηλικίας λοιπόν. Και λόγω εμπειρίας. Και λόγω εμπειρίας και εμπειρίας. Πάμε τώρα, έχεις φάει κόλλημα. Σου πέφτει τα μέσα στον κύριο. Οι δύο μεγάλοι εκδότες είχαν έτσι μια ψημαχία στο Twitter. Και οι δύο είναι πολύ ενεργοί στα social media. Με τους ίδιους να χειρίζονται τα social media τους και να απαντούν και να γράφουν. Ναι. Τι συνέβη. Κάποιος χρήστης στο Twitter έγραψε στον Νίκο Χατζηνικολάου ναι. Για ποιο λόγο δεν έβαλε στο nikos.gr το site του κυρίου Χατζηνικολάου το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento. Λέει χαρακτηριστικά, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Πάλι απουσιάζει το Documento από την παρουσίαση των κυριακάτικων εφημερίδων στο nikos.gr. Με τον κύριο Χατζηνικολάου να απαντάει. Ναι. Τώρα όμως πες μου κάτι το βασικό. Το Documento News δημοσίευσε σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Δεν τα βρίσκω. Απαντάει ο κύριος Χατζηνικολάου στον χρήστη του στο Twitter. Άρα και δηλαδή λέει, βγαίνει για να τα λέμε και να είναι πιο περιγραφικά. Γράφει ο Βαξεβάνης στο Twitter στον Χατζηνικολάου, κύριε Χατζηνικολάου. Όχι ο Βαξεβάνης, ένας χρήστης έγραψε αρχικά στον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, ναι, μετά. Τώρα μπαίνει ο κύριος Βαξεβάνης. Α, τώρα μπαίνει! Φορτώνει εκεί πέρα, λες, ήταν τέτοιο. Ωραία, πια πάμε. Και συνεχίζει ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι. Δηλαδή απαιτεί από τις άλλες εφημερίδες να του προβάλλουν την εφημερίδα ενώ ο ίδιος της αγνοεί. Έθεσε στο ίδιο ερώτημα και προς αυτούς ή μόνο σε εμάς. Λέει ο κύριος Χατζηνικολάου στον χρήστη. Του Twitter. Ο οποίος από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν κάτι του κ. Βαξεβάνη. Για να έχει τέτοιο καημό. Εδώ πέρα μπαίνει ο κ. Βαξεβάνης. Εδώ πέρα μπαίνει ο κ. Βαξεβάνης παρακολουθώντας όλη αυτή την κουβέντα και γράφει προς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Εμείς, Νίκο, δεν έχουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Εσύ κάνεις θέμα με τα πρωτοσέλιδα και δεν βάζεις τον Documento. Με τον κ. Χατζηνικολάου να απαντάει στον Κώστα Βαξεβάνη. Κώστα, το βάζω πάντα. Να μην λες ανακρίβειες. Και καλά θα ήταν να προβάλλετε κι εσείς τις εφημερίδες. Αν δεν στηρίζουμε οι ίδιοι τον κλάδο αυτή την περίοδο, δεν θα έχουμε καμία
τύχη, λίγοντας έτσι, αυτή έτσι. Ωραία, η σύντομη αψιμαχία που υπήρχε στο διαδίκτυο. Σας άρεσε σας, κυρία? Ναι, διπλωματική απάντηση. Σας άρεσε? Γιατί εγώ τον ακούω κάθε μέρα το Χατζηνικολάου, 10 με 12. Ποιος έχει δίκιο εδώ, ο Χατζηνικολάου ή ο Βαξεβάνης? Για μένα ο Χατζηνικολάου. Α, μπράβο. Σωστή. Βαξεβάνη μου, κάνεις παράπονο για τον Χατζηνικολάου, βάλε και σε καμία εφημεριδούλα εκεί πέρα και το εξώφυλλο. Έτσι πάει. Από τον άλλο θες μόνο. Εδώ λοιπόν πλέον ο κλάδος και ο κλάδος της τηλεόρασης και ο κλάδος των ραδιοφώνων και ο κλάδος των εφημερίδων και ο κλάδος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα πρέπει να υπάρχει και αλληλοστήριξη. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μία φαγωμάρα. Ο ένας προσπαθεί να φάει τον άλλον. Βλέπουμε εκδότες να πλακώνουν την πάνω στους εκδότες. Βλέπουμε, και δεν μιλάμε για τον Νίκο Χατζηνικολάου, ούτε για τον κύριο Βαξεβάνη. Γενικά. Μιλάμε γενικότερα για τον κλάδο. Έχουμε καναλάκι, ο ένας σκοτώνεται με τον άλλον. Έχουμε σαν site ο ένας να καταγγείλει τον άλλον. Δεν πάει έτσι μπροστά ο τόπος. Με διχόνοια. Γιατί δεν πάει. Γιατί διαφορετικά πρόσωπα, γι' αυτό γίνεται. Δεν πάει όμως. Φυσικά δεν πάει. Έτσι. Εάν δεν μου νοιαστούν όλοι και να υπάρχουν οι από εδώ και από εκεί, δεν γίνεται δουλειά. Και μένουμε εδώ. Και σε ένα χώρο που πλήττεται από τεράστια ανεργία, έτσι. Ναι. Γιατί εκτός από εκδότες είναι και άνθρωποι που δίνουν δουλειά σε κόσμο. Μετά, αφού φάμε τον Στέφανο Χίο, θα πάμε να μάθουμε και την κυρία Μεγαλεκονόμου τι γίνεται. Περιμένω τον Στέφανο Χίο για αυτό το θέμα. Περιμένω τον Στέφανο Χίο, κυρία Κλάδη μου. Θα γελάσω.